Και πάλι αγαπητοί μου, από το αγαπημένο μας βιβλίο των γεροντικών θα είναι το απόψινό μας θέμα. Λέγει ο Αββάς Αντώνιος στην 22η παράγραφο του γεροντικού: «Μερικοί αδελφοί πήγαν στον Αββά Αντώνιον για να του αναγγείλουν φαντασίες που έβλεπαν, για να μάθουν από αυτόν αν ήταν αληθινές ή προερχόνταν από δαίμονες. Είχαν δε και έναν όνον γαϊδουράκι που τους ψώφισε εις το δρόμο. Μόλις λοιπόν έφτασαν στον γέροντα, τους πρόλαβε και τους είπε: πώς ψώφισε το γαϊδουράκι σας στο δρόμο; Του λέγουν: πού το ξέρεις, Αβά; Και εκείνος τους λέγει: οι δαίμονες μου το φανέρωσαν. Και του απαντούν: εμείς γι' αυτό ήλθαμε να σε ρωτήσουμε, γιατί βλέπουμε φαντασίες και πολλές φορές γίνονται αληθινές, μήπως πλανιόμαστε; Και τους πληροφόρησε ο γέρον με την απόδειξη όπου πήρε από τον όνον, ότι από δαίμονες προέρχονταν οι φαντασίες αυτές. Αγαπητοί μου, όπως αντιλαμβάνεστε, το θέμα είναι εξόχως ενδιαφέρον, επίκαιρο πάντοτε, γιατί τα δαιμονικά φανερώματα, είτε σαν οπτασίες, είτε σαν όνειρα, είτε σαν μαντίες, δεν θα πάψουν ποτέ να υπάρχουν. Και επειδή ο άνθρωπος θέλει να αποκρυπτογραφεί το μέλλον, πάντα θα καταφεύγει σε αυτά τα φανερώματα για να μάθει τι θα γίνει, ή ό,τι αφορά στο πρόσωπό του ή στο σύνολο και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια έχουμε μία περίπτωση, όπως είναι η προφητεία του Ιωήλ, την οποία χρησιμοποιεί ο Απόστολος Πέτρος στις Πράξεις των Αποστόλων, για να δείξει ότι τις έσχατες ημέρες θα υπάρχουν πολλά φανερώματα. Αλλά αυτή την προφητεία όμως τη χρησιμοποιεί ο διάβολος αρνητικά. Και ενώ αυτές οι έσχατες ημέρες αναφέρονται ως προς το, τον ερχομό του Χριστού, τον πρώτο ερχομό του Χριστού, εκείνος, ο διάβολος, θέλει να τις χρησιμοποιήσει ως προς τον δεύτερον ερχομόν του Χριστού. Σημειώσατε δε ότι έχουμε δύο έσχατα που αναφέρονται αντίστοιχα στις δύο παρουσίες του Χριστού. Συγκεκριμένα, και μάλιστα στην προφητεία του Ιωήλ που αφορά στην Πεντηκοστή, συγκεκριμένα γράφει το βιβλίο των Πράξεων εις το δεύτερο κεφάλαιο: και έστε και θα είναι εν τες εσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν οι ημών και θυγατέρες ημών και οι νεανίσκοι ημών όψονται, οράσεις όψονται, θα δουν οράματα, και οι πρεσβύτεροι ημών ενύπνια ενυπριαστήσονται, και οι ροντότεροι σας θα δουν ενύπνια, όνειρα. Και έγε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες, εκχαιώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσιν. Αυτά λέγει ο προφήτης Ιωήλ και απαντάει στον πλήθος που συγκεντρώθηκε τότε στα Ιεροσόλυμα ο Απόστολος Πέτρος, ότι τι είναι αυτά που ακούμε, τι είναι αυτά που βλέπουμε την ημέρα της Πεντηκοστής. Ναι, λέει ο Απόστολος Πέτρος, είναι γραμμένο το και το, αυτά που σας διάβασα.
Αλλά σας εξηγώ ότι όλα αυτά αφορούσαν στα πρώτα έσχατα του Χριστού. Πράγματι όλα εκείνα τα οποία υπεδέχτησαν ούτως ή πει τον Χριστόν, και που εξηγεί καταλήλως και ορθώς φυσικά ο Απόστολος Πέτρος εις τον λαόν. Τώρα ο διάβολος προσπαθεί να μιμηθεί αυτή την αληθινή προφητεία για τα δεύτερα έσχατα που αφορούν στη δευτέρα παρουσία του Χριστού, για να προκαλέσει την πλάνη, διότι η προφητεία αναφέρεται, θα το πω άλλη μία φορά, στα πρώτα έσχατα, δηλαδή την Πεντηκοστή. Έτσι όσο πλησιάζομαι τα δεύτερα έσχατα, παραπλασιάζονται οι ψευδομεσίες, οι μάντις, οι μάγοι, οι ψευδοπροφητείες, τα ψευδοοράματα, τα ψευδοόνειρα. Σε όλα αυτά έχουμε την προειδοποίηση τόσο του Λόγου του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όσο και τους λόγους των πεπειραμένων πατέρων της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιμεΐτης γράφει: πρόσεχε καλά, μη δεχθείς ποτέ σου ό,τι πράγμα κι αν δεις, ή αισθητών ή νοητών, ή απ' έξω φανεί ή από μέσα εις τον εαυτόν σου, μήτε να φαντάζεσαι με το νου σου και να τυπώνεις σχήμα ή μορφή και εικόνα Χριστού ή αγγέλου ή Αγίου, και να σου φαίνεται πως βλέπεις παρόμοια, γιατί και αυτός ο νους φυσικά του λόγου του έχει το φανταστικόν, και εύκολα φαντάζεται εκείνα που επιθυμεί και προξενεί μεγάλη βλάβη σε εκείνους όπου δεν προσέχουν καλά. Δια τούτο δεν πρέπει εύκολα να πιστεύεις κάθε πράγμα, και ας είναι και καλόν, αλλά να στέκεσαι βαρύς εις αυτό και να φυλάτε στο νου σου προσεκτικά, χωρίς κανένα σχήμα ή μορφή ή χρώμα, ότι πολλές φορές και ο Θεός για να δοκιμάσει τους αγωνιστάς τους στέλνει κανένα παρόμοιο πράγμα, θέλοντας να δει την προαίρεσή τους που κλείνει, ότι και ο Πανάγαθος Θεός δεν οργίζεται εκείνον που, όπου προσέχει καλά εις τον εαυτόν του, για να μην πλανηθεί, και δια τούτο φοβείται και δεν δέχεται μήτε εκείνα όπου είναι εκ Θεού, εξηγήσουμε, χωρίς να εξετάζει καλά και να ερωτήσει τους εμπείρους. Είναι, αγαπητοί μου, στην Φιλοκαλία, στον 5ο τόμο, αν θέλετε, στην 98η σελίδα, αυτά που σας διάβασα. Και ας δούμε πιο αναλυτικά το θέμα, να το προσεγγίσουμε σχετικά με τα όνειρα, γιατί έχουμε και τις μαντίες, έχουμε, σας είπα, τον πνευματισμό, έχουμε και τι δεν έχουμε. Αλλά να τα πάρουμε με τη σειρά. Σχετικά με τα όνειρα, τι είναι τα όνειρα? Αυτά, αγαπητοί μου, προέρχονται από τον ίδιο τον άνθρωπο στον άνθρωπο, σαν μια ανακύκλωση πόθων, φόβων και ανακλάσεως γεγονότων της καθημερινότητος. Έτσι μας λέγει το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο το 2ο. Αλλά τέτοια μας λέγει και ο Ιώβ, το βιβλίο του Ιώβ δηλαδή, στο 4ο κεφάλαιο. Έτσι έχουμε και γεωγραφικές, έχουμε και πατερικές πραγματικά ειδοποιήσεις. Πάνω σε αυτό μην ξεχνάμε
ότι πάρα πολλοί άνθρωποι κολακεύονται, εξάλλου και εις αυτούς αναφέρονται ιδιαιτέρως, ότι βλέπουν όνειρα, ότι βλέπουν οράματα, ότι βλέπουν. Σε μένα προσωπικά πόσες φορές δεν μου έχουν πει άνθρωποι, και άνδρες και γυναίκες, ότι είδα ή βλέπω, εννοείται κατ' εξακολούθηση, την Παναγία, τον Χριστό, και έρχονται να μου δώσουν και μηνύματα από εκείνα τα οποία έχουν δει. Και εγώ τους λέγω να μην προσέχουν, διότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα το κάτι τέτοιο. Δεν πείθονται όμως. Πείθονται μόνο στον εαυτό τους, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι τους στείνει ο διάβολος παγίδα. Κάποτε όταν ήμουν νεότερος, στον ύπνο μου, είχατε τον Χριστό επάνω σε ένα θρόνο, ένα συνηθισμένο όνειρο. Ο Θεός όμως θέλησε να μου δείξει ότι ήταν ψεύτικο όνειρο. Τι παρετήρησα? Όπως κοιτούσα τον Χριστό επί του θρόνου, είδα πίσω από τον θρόνο, εγώ ήμουν μπροστά, αλλά πρόβαλε μία ουρά. Όπερε διδείξε. Δηλαδή δεν ήταν ο Χριστός, ήταν ο διάβολος. Μάλιστα, όπως έχουμε στο γεροντικό που λέγει σε κάποιον μοναχόν, ότι είναι ο Χριστός, και λέγει ο Χριστός και λέγει ο μοναχός, είναι δυνατόν εγώ να είμαι άξιος να δω τον Χριστόν? Και αυτός ο υποτιθέμενος Χριστός έγινε άφαντος, διότι έδειξε ταπείνωση αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο μοναχός. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι δεν πρέπει να προσέξουμε, γιατί απλούστατα είναι κάτι το πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Γι' αυτό λέγει εδώ λέγουν οι πατέρες, ή καλύτερα λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ως επί πολύ τα καθήπρον φαντάσματα των μεθημερινών ενιών εισήν απηχήματα, πεφίκα σιγάρ και εκαθύπνων φαντασίε, ως τα πολλά απηχήματα είναι των μεθημερινών φροντίδων, οποία γαρ αν ή τα κατά των βίων ημών επιτιδεύματα, τι αυτά ανάγκη είναι και τα ενύπνια. Τι είναι ανάκλασης? Ό,τι σας είπα προηγουμένως, είναι ανάκλασης της καθημερινότητας. Εκείνα τα οποία ζούμε μέσα στην ημέρα, αυτά πολλές φορές, ένα μεγάλο μέρος από αυτά, γίνονται όνειρα. Γι' αυτό ο λαός, για να κοροϊδέψει, λέει ότι ο πεινασμένος βλέπει σαν ύπνο του φούρνους και ο διψασμένος πηγάδια. Και κοροϊδεύει φυσικά. Μάλιστα, πόσες φορές βλέπουμε ότι πίνουμε νερό, τον διψάμε. Ακορέστως. Τι είναι? Απλώς διψάμε. Και αυτό τι γίνεται? Γίνεται ένα όνειρο. Αυτό το όνειρο θα το πάρω τώρα σαν μια απόδειξη κάποιων μηνυμάτων? Αν είναι δυνατόν. Είδε το βιβλίο του Ιώβ, διαβάζουμε: φόβη και ηχό νυκτερινή επιπίπτων φόβος επανθρώπους. Ότι δηλαδή οι διάφοροι φόβοι και όλα εκείνα τα οποία συμβαίνουν μέσα στη νύχτα, από την ημέρα όμως φυσικά, επάνω στους ανθρώπους, δηλαδή είναι αυτό που σας είπα, μια ανακύκλωση. Αλλά για να δούμε κάτι περισσότερο τώρα. Μπορούμε να έχουμε όνειρα
εκτός από τις ανθρώπινες διαθέσεις, να έχουμε και όνειρα από το διάβολο? Αναμφισβήτητα ναι. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Νίλος ο Σιναίτης: «Οπόταν εν της ύπνης της δαίμωση πίθεστε αρξόμεθα, τότε λοιπόν και εγρηγορώτας εμπέζουσι». Δηλαδή, όταν φτάσουμε στο σημείο να δεχόμεθα τα όνειρα, τότε και ξυπνητοί ακόμη να είμαστε, οι δαίμονες μας εμπέζουν. Πολύ προσοχή αγαπητοί, πάρα πολύ προσοχή, και πολύ παραπάνω στην εποχή που ζούμε, που πολλοί θέλουν να εκμεταλλευθούν διάφορες καταστάσεις που υπάρχουν παγκοσμίως και μιλάνε για όνειρα, μιλάνε και τι δεν μιλάνε. Έτσι λοιπόν θα πρέπει πραγματικά να προσέχουμε πάρα πολύ. Ο διάβολος δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια, προσπαθεί με κάθε τρόπο να πλανήσει. Αν με ρωτήσετε τι συμφέρον έχει ο διάβολος, συμφέρον κανένα, τότε επειδή ο διάβολος είναι φθόνερος, θέλει να προκαλεί ζημία εις τα πλάσματα του Θεού. Έτσι από κακία. Γιατί δηλαδή εκείνο το έτσι, έτσι από κακία. Γιατί δηλαδή εσύ να λέγεσαι παιδί του Θεού και εγώ να έχω απορριφθεί? Λοιπόν, θα σε κάνω να απορριφθείς και εσύ, ώστε να μην είσαι παιδί του Θεού. Ο λόγος, τίποτε, ο φθόνος. Είναι γνωστό ότι ένα θεμελιώδες και βασικό αμάρτημα του σατανά είναι ο φθόνος. Όταν εμφανίστηκε ο διάβολος στους πρωτοπράστους, τι ήθελε να επιτύχει? Είδε με τι αγάπη περιεβάλλονται εις τον παράδεισον οι πρωτόγνωστοι και έβαλε μπροστά να τους βγάλει από τον παράδεισο, και τους έβαλε. Και έκτοτε του γένους αυτών των πρωτοπλάστων προσβάλλει ο διάβολος μόνο και μόνο για να μην αποφθώνω πάντοτε κινούμενος, μόνο και μόνο να μην είναι στην αγάπη του Θεού. Θα έλεγε κανένας πόσο τραγικό πρόσωπο, γιατί πρόσωπο είναι ο διάβολος, πρόσωπο είναι, πόσο τραγικό πρόσωπο αλήθεια είναι ο διάβολος όταν κινείται με τον τρόπον αυτόν. Αλλά δεν πρέπει όμως να προσέχουμε καθόλου. Οι αρχαίοι λαοί και οι Έλληνες μάλιστα θεωρούσαν σημάδια, μαντικά σημάδια, όλα αυτά ως αποστελόμενα από τους θεούς. Θεούς πληθυντικός. Αλλά οι θεοί των εθεών, μας λέει η Αγία Γραφή, Παλαιά Διαθήκη, είναι δαιμόνια. Βεβαίως. Έτσι με τον τρόπο αυτόν πρέπει να ξέρουμε ότι δεν πρέπει πραγματικά να προσέχουμε. Έχουμε όμως και κάποιες έκτακτες, θα μου πείτε, περιπτώσεις και σπάνιες, και σε εκείνους που έχουν μια κάθαρση της καρδιάς να βλέπουν κάποια μηνύματα από το Θεό. Γιατί αμέσως θα μου αντιπαρουσιάσετε όλα εκείνα τα οποία αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και που έρχονται από το Θεό. Ναι, μάλιστα σε ένα ωραίο τροπάριο λέγεται δια την Θεοτόκον ότι όταν εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και της είπε ό,τι της είπε, εκείνη είπε: «Μήπως με πλανάς?» Είδατε, ήτανε η Θεοτόκος, ήτανε σε εγρήγορση. «Μήπως με πλανάς?» Εφοβήτω. Έτσι και εμείς πρέπει πραγματικά να φοβόμαστε. Ότι μερικά μηνύματα είναι αληθινά, δεν υπάρχει αντίρρηση.
Αλλά σας ερωτώ, είναι συχνά αυτά τα μηνύματα? Μήπως είναι πάρα πολύ έκτακτες περιπτώσεις και μόνο το ότι θα πει ο άνθρωπος για τον εαυτό του, ποιος είμαι εγώ να μου φανερώσει ο Θεός το θέλημά του, το και το, και όταν δεν το δεχθεί, τότε μην νομίσετε ότι θα θυμώσει ο Θεός, να είναι γνήσιο. Δεν θα θυμώσει ο Θεός. Και στον πρώτο τόμο της φιλοκαλίας συναντούμε το εξής. Ένα παράδειγμα, ενός πατρός λέει, μοιάζει περίπτωση που αναθέτει σε κάποιον υπηρέτη του, δούλο του, ένα αφεντικό, και του λέει, κοίταξε, εγώ θα πάω σε ταξίδι μακρινό, πρόσεχε πάρα πολύ τον πύργο, δεν θα ανοίξεις ποτέ την πόρτα εάν δεν είσαι σίγουρος ότι είμαι εγώ. Και έφυγε. Το αφεντικό γυρίζει νύχτα, χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι, λέει από μέσα ο δούλος, εγώ είμαι το αφεντικό σου. Και απαντάει ο δούλος, το αφεντικό μου μου είπε ότι όταν είναι νύχτα και δεν μπορώ να δω το πρόσωπό του, να μην ανοίξω σε κανέναν. Και ρωτάει ο συγγραφέας που παρατήρησε αυτό το κομμάτι, σας είπα, στην φιλοκαλία, στον πρωτοτόμο, θα θυμώσει ο Κύριος, ή θα πει ότι είναι πάρα πολύ πιστός ο δούλος, ο οποίος εφαρμόζει ό,τι εντολή του έδωσε? Ασφαλώς δεν θα θυμώσει. Θα λέγαμε λοιπόν και εμείς, Κύριε, δεν το δέχομαι αυτό που υποφυνερώνεις, δεν το δέχομαι γιατί μας είπες να μην δεχόμαστε εύκολα κάτι. Και τότε τι λέτε? Εάν πραγματικά είναι μήνυμα από το Θεό, δεν θα βρει ο άνθρωπος, δεν θα βρει ο Θεός τρόπον να ειδοποιήσει τον άνθρωπο για κάτι? Οπωσδήποτε ναι. Λοιπόν, δεν θα δεχόμεθα ακόμη κι αν κάτι προέρχεται από τον Θεό. Πάρα πολύ λοιπόν προσοχή σε όλα αυτά. Και ποια μπορεί να είναι, και πώς η Αγία Γραφή, παρακαλώ, στυλιτεύει την όλη αυτή η ιστορία? Λέει ο προφήτης Ιερεμίας, μη αναπιθέτωσαν ημάς οι μάντες ημών, και μη ακούετε εις τα ενύπνια ημών, α ημείς ενυπνιάζεστε. Ότι σας λένε οι μάντες, μη προσέχετε. Όσα βλέπετε στον ύπνο σας, μη τα προσέχετε. Βεβαίως, το Δευτερονόμιον, στο 13ο κεφάλαιο, μας λέει το εξής. Ο Ιερεμίας γράφει στο 36ο κεφάλαιο, προηγουμένως που σας είπα. Λοιπόν, στο Δευτερονόμιον. Ουκ ακούσεστε των λόγων του προφήτου εκείνου ή του ενυπνιαζομένου, το ενύπνιον εκείνο, ότι πειράζει Κύριος ο Θεός σου ημάς ή δένε, ή αγαπάτε τον Θεό ημών εξ όλης της καρδίας ημών και εξ όλης της ψυχής ημών. Σας δοκιμάζει ο Θεός? Τον αγαπάτε? Τηρείτε τις εντολές του? Σας είπε να μην ακούτε όλους εκείνους οι οποίοι λένε ό,τι λένε? Το εφαρμόζετε αυτό? Αλλά για να δούμε, αγαπητοί μου, και όλα εκείνα τα οποία μπορεί να συμβαίνουν σαν αίτια. Γιατί φτάνω να δέχομαι κάτι ή να μου εμφανίζονται κάποια οράματα ή όνειρα? Τα αίτια, αγαπητοί μου, είναι πολλά. Οι πατέρες μας λένε, πρέπει όμως να ξεύρεις πως η πλάνη από τρεις αφορμές προέρχεται, ή από υπερηφάνεια, ή από φθόνων των δαιμόνων, ή από παραχώρηση παιδευτική του Θεού. Και οι αφορμές πάλι αυτών είναι της υπερηφανίας η ελαφρότης του νου, του φθόνου των δαιμόνων η προκοπή,
και της παραχωρήσεως του Θεού οι αμαρτίες. Πλην η πλάνη όπου προέρχεται από την υπερηφανιά μας και από τον φθόνο των δαιμόνων εύκολα θεραπεύονται όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί. Αμή εκείνη όπου είναι από Θεού παραχώρηση, πολλές φορές μένει καίος των θάνατων. Δηλαδή, είτε λέει από την περηφάνειά μας προέρχεται αυτό, είτε διότι οι δαίμονες φθονούν, είτε διότι έχουμε εδώ μια προκοπή, πνευματική προκοπή, που οι δαίμονες δεν την ανέχονται. Πραγματικά, πραγματικά, όταν έχουμε μία προκοπή, όταν έχουμε μάλλον υπερηφάνεια, ο διάβολος επιτρέπει, ο Θεός, ο διάβολος να μας πειράξει. Κατά κανόνα, εκείνοι οι οποίοι λένε και έρχονται και μας λένε «είδα οράματα, είδα, είδα, είδα», αν λίγος καλύσετε, θα δείτε ότι έχουν την υπερηφάνεια, είτε κρυφή, είτε φανερή. Θα μου πείτε, υπάρχει και υπερηφάνεια κρυφή? Ναι. Εάν όμως κάποιος έχει μία προκοπή, πνευματική προκοπή, πάλι έρχεται ο διάβολος να παρουσιάσει θέματα, μόνο και μόνο γιατί δεν ανέχεται τον πιστόν να έχει πνευματική προκοπή. Και το τρίτο, όπως μας λέγει εδώ, ότι μπορεί να προέρχεται από μία εγκατάλειψη του Θεού, και ότι τα δύο πρώτα θεραπεύονται, το τρίτο δεν θεραπεύεται. Να φυλάξει ο Θεός εάν ο άνθρωπος φτάσει στο σημείο εκείνο που ο Θεός τον απορρίπτει. Και τότε τι κάνουμε? Τότε αγαπητοί μου, ζούμε την καταδικαστική, το υπογραμμίζω, παραχώρηση του Θεού, και όχι την παιδευτική παραχώρηση του Θεού. Έτσι μας λέει η Αγία Γραφή, μη παντή πνεύματι πιστεύετε. Μη πιστεύετε, είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή το λέει αυτό. Μη πιστεύετε, λέει, σε κάθε τι που εμφανίζεται. Μη πιστεύετε. Θέλει προσοχή. Βλέπετε, η Αγία Γραφή μας κατοχυρώνει και πρέπει να μας κατοχυρώνει. Είναι στο τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Ιωάννη. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έρχομεθα τώρα εδώ να δούμε και τι μας λέγει η Σοφία Σιράχ στο 34ο κεφάλαιο. Σας διαβάζω ανάγνωση, μετάφραση. Τα όνειρα δίδουν πτεράει στους μωρούς. Εκείνος που δίδει προσοχή εις τα όνειρα μοιάζει με αυτόν που προσπαθεί να αρπάξει τη σκιά του και τρέχει για να τη συλλάβει, και τρέχει να συλλάβει τον άνεμο. Καθρέπτης και όνειρα είναι το ίδιο πράγμα. Να θυμάστε αυτό το σημείο. Καθρέπτης και όνειρα είναι το ίδιο πράγμα. Το όνειρο είναι ότι το είδωλον του προσώπου εμπρός σε έναν καθρέπτη. Από κάτι που είναι ψευδές και ανύπαρκτον μπορεί ποτέ να προέλθει κάτι το αληθινό? Εμαντίε, αιωνοσκοπίε και τα όνειρα είναι μάταια πράγματα. Εάν το όνειρο δεν έχει αποστολή από τον ύψιστον εις κάποιαν ευμενή επίσκεψή του, μη δώσεις εις αυτό την καρδία σου, διότι τα όνειρα πολλούς ανθρώπους επλάνησαν, το υπογραμμίζομαι, και όσοι εστήριξαν τα σελπίδα στον εις αυτά εξέπεσαν και υπατήθησαν. Μόνον ο νόμος του Θεού δεν θα διαψευστεί. Προσοχή λοιπόν, αγαπητοί μου. Σε όλα αυτά, όνειρα και οράματα και τα λοιπά, συνοδά έχονται, δεν θα κάνουμε που φτάσουμε, ανάλυση την εποχή μας, που είναι ο σατανισμός, που είναι οι μαντίες, που είναι πάμε λέει στο medium να μας πει το και το. Θεός να φυλάξει.
Ο Θεός να φυλάξει. Σε όλα αυτά πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Με το παραμικρό τρέχουν οι άνθρωποι να πάρουν πληροφορίες από τέτοιες θολές και δαιμονικές πηγές. Εμείς τα προσέχουμε πάντοτε. Και τότε βεβαίως η ευλογία του Θεού θα είναι μαζί μας πάντα.